και επισφραγιστεί αξιολόγηση. Έχουμε πάρει μια κρίσιμη απόφαση για το χρέος. Άρα, από το Eurogroup εννοώ το τελευταίο. Άρα, να δούμε την πορεία μετά τον Αύγουστο και τα δημοσιονομικά δεδομένα που θα διαμορφωθούν, προκειμένου να κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Το ερώτημα εδώ που προκύπτει, ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν, είναι καταρχάς εάν πάμε καλά στους στόχους και αν υπάρξει αυτό το περιθώριο μη περικοπής των συντάξεων, αν θα πρέπει να περιμένουμε αντισταθμιστικά. Αυτό το οποίο είπα και έχει σημασία είναι ότι μετά τον Αύγουστο πρέπει να δούμε τα δημοσιονομικά δεδομένα. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος Μοσκοβισής στην τελευταία του επίσκεψη στη χώρα. Ότι υπάρχει μία απόφαση, υπάρχει ένα ψηφισμένο μέτρο, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν δημοσιονομικά δεδομένα που μας επιτρέπουν να κινηθούμε διαφορετικά και δεν θα πρέπει κανείς να εμένει σε μία προσέγγιση που ήταν, όπως είπα, προσέγγιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν ήταν των Ευρωπαίων. Δεν θα ήταν ορθό να πούμε ότι ήταν κάτι στο οποίο επέμεναν ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι. Γιατί να εμένει κανείς σε μία προσέγγιση η οποία εν της πράγμασης δεν είναι αναγκαία. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα θετικά μέτρα, τα λεγόμενα αντισταθμιστικά, αυτά, ένα μέρος αυτών, να πω ότι έχει αρχίσει και εφαρμόζεται ήδη. Δηλαδή τα αυξημένα οικογενειακά επιδόματα που δόθηκαν το 2018, προς αυξημένα κατά 250 εκατομμύρια ήταν ο προϋπολογισμός τους, ήταν μέτρα τα οποία ήταν θετικά μέτρα για το 19. Όμως ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε μας επέτρεψε να τα φέρουμε μπροστά. Άρα νομίζω ότι με το που βλέπουμε το δημοσιονομικό χώρο, έχουμε ήδη προσδιορίσει εμείς τις δαπάνες, δηλαδή οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα στέγασης, φοροελαφρύνσης περίπου 700 εκατομμυρίων για το 2019, αμέσως η κυβέρνηση τρέχει για να εφαρμόσει τα σχετικά μέτρα. Άρα νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία στο πώς εφαρμόζονται τα θετικά. Με το που δημιουργείται ο χώρος, έρχονται και μπροστά. Μάλιστα. Αυτό το απέδειξαν τα οικογενειακά επιδόματα. Αναφερθήκατε στον Πιέρ Μοσκοβισή και παρακολουθήσαμε και την τοποθέτησή του εδώ, όταν βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι, αν όχι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι υπόλοιποι εταίροι, το Βερολίνο για παράδειγμα, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αποτελεί την καρδιά, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης και της πλευράς των Ευρωπαίων εταίρων, στην όποια συμμετοχή έχουν στο ελληνικό πρόγραμμα που είναι πολύ μεγάλη. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν, είναι κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει. Όπως γνωρίζετε, κλείνοντας το τελευταίο Eurogroup, κάναμε και μία συμφωνία σε ό,τι αφορά τη μεταμνημονιακή εποπτεία. Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο έχει συμφωνηθεί και περιγράφει με αρκετά μεγάλη σαφήνεια το τι θα συμβαίνει μετά τον Αύγουστο. Όποιος θέλει και δει αυτό το κείμενο θα δει ότι αφορά η συμφωνία για τη μετά τον Αύγουστο εποχή τήρηση δημοσιονομικών στόχων, στους οποίους έχουμε δεσμευτεί 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα του 2022 και εφαρμογή από εκεί και πέρα των βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, να μην αντιστρέψουμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Θα έχουμε έναν ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, θα πορευτούμε πάνω σε αυτόν. Να προχωρήσει μεταρρύθμιση για το κτηματολόγιο, να προχωρήσει μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, να προχωρήσουν οι τοπικές μονάδες υγείας που στείλει σιγά-σιγά σε όλη τη χώρα το Υπουργείο Υγείας. Άρα, το κείμενο επικεντρώνεται σε δύο πράγματα, στο να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και σε αυτές τις δομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να μην αντιστραφούν. Αυτή είναι η συμφωνία, σε αυτήν πορευόμαστε και το επιβεβαιώνει νομίζω και η τοποθέτηση του κ. Μοσκοβισή. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες. Άκουγα για παράδειγμα το πρωί εδώ στον Sky τον κ. Φίλιπ. Είναι γνωστό ότι είναι αντίθετος με το αφορολόγητο αλλά και τη μείωση των συντάξεων και ακούσαμε αυτή την τοποθέτηση. Ο τρόπος που προχωράμε είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν έχει ευνηδιασμούς ούτε μονομερείς ενέργειες μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι το καταστήσαμε εξαιρετικά σαφές και με το αναπτυξιακό σχέδιο που κάναμε. Θεωρητικά δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Κάναμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο ολιστικό, όπως λέμε, μετά από όλα αυτά τα περιφερειακά συνέδρια που έγιναν στη χώρα. Το παρουσιάσαμε στο Eurogroup ακριβώς για να είναι όλοι, σε όλους γνωστό το τι προτίθεται να κάνει η χώρα μετά τον Αύγουστο. Mm-hmm. Δηλαδή, και τι αναπτυξιακές κατευθύνσεις πρόκειται να έχει, τι πρόκειται να κάνει στα εργασιακά, για να είναι γνωστό στα κράτη-μέλη, στις αγορές, στους εταίρους, στο Eurogroup, να είναι γνωστό και στην ελληνική κοινωνία, με την οποία ούτως ή άλλως διαβουλευόμαστε βέβαια και το συζητήσαμε και στο Κοινοβούλιο. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε δεν είναι τρόπος ευνηδιασμών ή μονομερών ενεργειών, είναι τρόπος συζήτησης και διαβούλευσης. Και ξαναλέω ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι κορυφαίοι έτσι, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων δείχνει ακριβώς αυτή την διάθεση. Τώρα θα βάλω στη συζήτησή μας
στο Μάριο Σεντένο όμως, ο οποίος ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Μοσκοβισή και επανέλαβε ότι δεν γίνεται να κάνουμε πίσω σε τίποτα που έχει συμφωνηθεί, πόσο δε μάλλον έχει κάτι ψηφιστεί και αποτελεί νόμο του κράτους. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σεντένο είναι ότι θα πρέπει να τηρούνται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να μην γίνουν επιστροφές σε πράγματα τα οποία δεν έχουμε συμφωνήσει μαζί τους. Για παράδειγμα, το ότι θα επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις. Που είναι ένα θέμα στο οποίο διαφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό οι Ευρωπαίοι εταίροι. Η ελληνική κυβέρνηση είπε όμως ότι αυτή είναι η πρόθεσή της και με αυτόν τον τρόπο βλέπει την ανάπτυξη και συμφωνήθηκε ότι θα επανέλθουν σε ισχύ τον Αύγουστο του 2018 οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, παρότι για τους ίδιους αυτό μπορεί να θεωρεί το backtracking στο παρελθόν όταν το συζητούσαμε. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα έχουν μια δυναμική και πολλές φορές πείθεται και η άλλη πλευρά. Όχι συχνά, αλλά πολλές φορές. Πάντως δεν ξέρω καν αν είχατε έρθει και αν προλάβατε να ακούσετε νωρίτερα, ήταν εδώ μαζί μας ο Γιάννης Βρούτσης από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος μάλιστα είχε φέρει και δύο μελέτες που με τα όσα μας είπε το 2014 που είχε και εκείνος το χαρτοφυλάκιο δεν χρειάζονταν να γίνουν περαιτέρω μειώσεις, κάτι το οποίο στη συνέχεια η δική σας κυβέρνηση έφερε. Και για να το ολοκληρώσω το ερώτημά μου και να ακούσω την τοποθέτησή σας, είπε ότι αναφορικά και με το περιθώριο μη περικοπής των συντάξεων θα είναι μαζί σας η Νέα Δημοκρατία. Και φέρνει και τροπολογία γι' αυτό. Ο κύριος Βρούτσης θα πρέπει να απολογηθεί, γιατί την περίοδο 2010 με 2014 έγιναν 12 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων. 12. Οι συντάξεις περικόπηκαν έως 50%. Οι συνταξιούχοι γνωρίζουν πότε κόπηκαν οι συντάξεις τους και δεν είναι την περίοδο μετά το 2015. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στις τσέπες τους. Και παρέδωσε τα ασφαλιστικά ταμεία με ένα έλλειμμα 1,1 δις. Αυτό νομίζω πως είναι ένα πραγματικό αρνητικό θαύμα. Το να κάνεις τόσες περικοπές συντάξεων και να παραδίδεις τα ταμεία με τόσο τεράστιο έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή τα ταμεία είναι πλεονασματικά μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Πολλά πράγματα μένουν να γίνουν και πολλά πράγματα μένουν να διορθωθούν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο στο Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Βρούτση να κάνει κριτική περί του ύψους των συντάξεων. Ακούγοντας με προσοχή αυτά που λέτε, με συγχωρείτε, αλλά μου έρχονται δύο τόσο στο κομμάτι των συντάξεων, δύο ερωτήματα, όσο και στον ΕΦΚΑ. Το ένα που αφορά στις συντάξεις είναι ότι κρατάμε τις αλλεπάλληλες περικοπές συντάξεων στις οποίες προχώρησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Α, στις οποίες πάντως προχώρησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εσείς, αλλού είναι το ερώτημά μου. Εντάξει, αλλά είναι σωστό να ξέρουμε πότε συνέβησαν οι περικοπές. Αυτό το γνωρίζετε καλύτερα όσοι έχετε το χαρτοφυλάκι. Όχι, όχι, αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι συντάξεις. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζω. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι όταν αναλάβατε εσείς και εννοώ η δική σας κυβέρνηση, δεν ακολούθησε καμία άλλη μείωση συντάξεων. Οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά το 2015 αφορούσε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Πολύ συγκεκριμένα μέτρα, κυρίως με τις εισφορές υγείας που επιβαρύθηκαν κάποιοι συνταξιούχοι ή με το ΕΚΑΣ, το οποίο όμως ήταν δρομολογημένο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ύψος των συντάξεων αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι ικανοποιητικό. Θα ήταν παράλογο κανείς να πει ότι είναι ικανοποιητικό το ύψος των συντάξεων. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρει κανείς πότε επήλθαν οι μειώσεις και τι τύπου μειώσεις ήταν. Ήταν οριζόντιες μειώσεις χωρίς καμία διαρθρωτική λογική στο σκεπτικό τους. Πέραν τούτου όμως, επειδή δεν είναι ακριβές αυτό περί της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και το τι είναι αναγκαίο να γίνει ή όχι, το 2016, όταν έγινε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, κατατέθηκε στη Βουλή μια αναλογιστική μελέτη η οποία έλεγε το πώς θα είναι το σύστημα βιώσιμο δημοσιονομικά στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται. Το σύστημα λοιπόν στέκεται στα πόδια του. Η μελέτη αυτή έχει επικυρωθεί και από την Κομισιόν, από το Aging Working Group και από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, από τον ILO. Είναι ένα δημόσιο έγγραφο και μπορεί κανείς να δει πώς βαίνει η συνταξιοδοτική δαπάνη σε βάθος χρόνου. Πάντως. Άρα στο θετικό της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ασφαλιστικό που στέκεται στα πόδια του και θα στέκεται στα πόδια του μελλοντικά. Οι επαγγελματίες κινδυνεύουν να μην μπορούν να σταθούν στα πόδια τους από τις υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές που κάνουν να πληρώσουν κάθε μήνα. Υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί δεν είναι τώρα υπέρογγες. Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Το 85% γιατί δεν είναι αυτό ακριβές. Θα σας πω. Το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών με τον νέο τρόπο, μετά το 1ο του 17 που εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών, το 85% καλούνται να πληρώσουν έως 200 ευρώ το μήνα. Ξέρετε, αυτό το ποσοστό πόσο ήταν πριν με το προηγούμενο σύστημα, 27%. Άρα το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών έχει ελαφρυνθεί με το νέο σύστημα και αυτό επίσης το γνωρίζουν, έχουν βγει και οι σχετικές ανακοινώσεις από την ΕΣΕΕ, από τη ΓΕΣΕΒΕ, από τις μικρές δηλαδή εργοδοτικές οργανώσεις που επιβεβαιώνουν ότι όντως το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει λιγότερα. Άρα δεν είναι ακριβές αυτό περί των υπέρογγων ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχει μία μικρή μερίδα
υπάρχει μια μικρή μερίδα επαγγελματιών οι οποίοι δεν είναι πλούσιοι, οι οποίοι βγάζουν, οι οποίοι δεν δηλώνουν αυτό το επίπεδο εισοδημάτων που δηλώνουν προκειμένου να πληρώνουν μέχρι 200 ευρώ το μήνα, την οποία πρέπει να τη δούμε και θα τη δούμε και η οποία έχει επιβαρυνθεί δυσανάλογα σε σχέση με τα εισοδήματά της, αλλά πρόκειται ποσοστία για ένα πολύ μικρό αριθμό, για ένα πολύ μικρό πλήθος. Η συντριπτική πλειονότητα πληρώνει λιγότερα από ό,τι προηγούμενα. Αναφορικά με τις ομαδικές πωλήσεις, η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι τις απελευθερώνεται πλήρως με υπογραφή μάλιστα δική σας και με αποκλειστική ευθύνη δική σας στα εργασιακά. Και αν θέλετε, αυτό θέλω να το εξηγήσετε και να το κατανοήσουμε καλύτερα την ώρα που αύριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία, υποτίθεται, του εργαζομένου κατά όλων όσα συμβαίνουν πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι, και όχι από τότε που αναλάβατε εσείς, κανείς δεν κατάφερε να τα βάλει με τη μαύρη εργασία, κανείς δεν κατάφερε να τα βάλει με τις συνθήκες εργασίας, με τις εργολαβίες, τις οποίες μάλιστα θίγεται και μέσα στο νομοσχέδιο, ή την τήρηση του οκταώρου. Για παράδειγμα, είδα και μια ανάρτησή σας με αφορμή όσα συμβαίνουν και στην Αυστρία. Ναι, ήταν μια επιστολή που στείλαμε στην ομόλογό μου, την Αυστριακή Υπουργό Εργασίας, η οποία μας καλεί σε ένα διάλογο για το μέλλον της εργασίας, την ίδια στιγμή που πριν από λίγες μέρες η Αυστρία ψήφισε για την δυνατότητα να υπάρχει 12-ωρη εργασία. Και της επισημαίνουμε εκεί ότι ευχαρίστως να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά ότι για μας υπάρχουν κεκτημένα τα οποία δεν μπορούν να τίθενται ένα αμφιβόλο, όπως είναι το 8-ωρο. Σε αυτό όμως δεν είναι μόνο η Αυστρία η οποία κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν βλέπουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ να λέει ότι το 8-ωρο είναι ξεπερασμένο, και την ίδια στιγμή, λίγους μήνες μετά μάλλον, να έρχεται αυτή η μεταβολή στην Αυστρία, βλέπετε ότι υπάρχει μια δυναμική, και μάλιστα είναι μέλη του Λαϊκού Κόμματος όλοι, υπάρχει μια δυναμική η οποία δημιουργεί ανησυχίες και η οποία δεν είναι έτσι ακραίες θέσεις ολίγων, είναι θέσεις παγιωμένες οι οποίες εκφράζονται και από την αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα μας. Και νομίζω ότι εδώ ο χάρτης με τα εργασιακά διαμορφώνεται με ένα πολύ καθαρό τρόπο ανάμεσα σε δύο επιλογές. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μιλάει ότι το 8-ωρο είναι ξεπερασμένο, ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αγκύλωση, ότι δεν μπορούν να επανέλθουν στη χώρα και ότι αν έρθει ο ίδιος δεν θα επιτρέψει να επανέλθουν. Ότι παίρνει συγκεκριμένες θέσεις για την ευελιξία. Ότι είναι η ευελιξία αυτή η οποία μπορεί να διασφαλίσει ένα καλό εργασιακό βίο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όσο η αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ότι αυτά είναι παροχημένα και δεν πρέπει να επανέλθουν. Ναι. Δίνουμε μια αρκετά μεγάλη μάχη για την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας. Δεν θα συμφωνήσω ότι δεν έχει γίνει δουλειά εκεί και αποτελέσματα υπάρχουν. Έχουμε μια πτώση. Πρόβλημα το οποίο και ένα τραύμα το οποίο χρονίζει προηγουμένως. Πρόβλημα της αγοράς εργασίας είναι. Όμως πράγματα έχουν γίνει. Η αδίλωτη εργασία έχει πέσει στα τελευταία τρία χρόνια περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες με βάση τις μετρήσεις που κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Και φέρνουμε και δύο νόμους. Ο ένας νόμος ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2017. Ο δεύτερος θα ελπίζω να ψηφιστεί αύριο από τη Βουλή. Που προσπαθεί να κλείσει τρύπες του συστήματος, δηλαδή να θωρακίσει καλύτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για παράδειγμα, η υπέρβαση του ωραρίου, το ότι η υπεροριακή εργασία πρέπει να πληρώνεται παραπάνω, που ήταν πάντα ένας κανόνας στο εργατικό δίκαιο. Από πάντα. Αυτό στην πράξη δεν τηρούνταν. Έπρεπε κάτι να κάνει εκεί και ο νομοθέτης και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του. Αυτά κάνουμε μέσω των νόμων που φέρνουμε από το Σεπτέμβριο. Αναφορικά με τις ομαδικές απολύσεις. Ακριβώς επειδή είναι κάτι το οποίο σας το χτυπάει πάρα πολύ και το χρησιμοποιεί κυρίως η αξιωματική εργασία. Αναφορικά με τις ομαδικές απολύσεις, αυτό ήταν ένα θέμα επίσης που ετέθη στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης. Εκεί υπήρχε μία διακριτότητα του ελληνικού συστήματος που έλεγε ότι θα τηρούνται μια σειρά από διαδικασίες ενημέρωσης, διαβούλευσης κτλ. Και στο τέλος της μέρας ο Υπουργός Εργασίας θα μπορεί να βάζει μια υπογραφή σε σχέση με το αν θα πρέπει να προχωρούν ή όχι. Η ελληνική κυβέρνηση είχε επιμείνει ότι αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί, το βέτο του Υπουργού Εργασίας. Αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και επομένως μέσα από τη συζήτηση που έγινε με τους θεσμούς και τη σχετική διαμόρφωση του συσχετισμού εκείνη την περίοδο που το Δούνου του επέμενε για διαφορετικά πράγματα, καταλήξαμε στο να αρθεί το βέτο. Δηλαδή στην πραγματικότητα να εναρμονιστούμε με αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι είναι λίγο υποκριτικό αυτή τη στιγμή να γίνεται κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση, διότι εκείνη την περίοδο τοποθετούνταν και έλεγε δημόσια ότι το βέτο είναι αναχρονιστικό. Δηλαδή, όταν τοποθετείται δημόσια εκείνη την περίοδο που η ελληνική πλευρά προσωπικά δίνω μια μάχη απέναντι στους θεσμούς για να επιμείνω για κάποια πράγματα προστασία στην αγορά εργασίας, να έρχεται εκ των υστέρων και να λέει εσείς το καταργήσετε, είναι μάλλον υποκριτικό. Στο διατάφτα πάντως δεν έχει λάβει χώρα καμία ομαδική απόλυση από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η νομοθετική.
κλιματική αλλαγή. Αυτό το λέω προκειμένου να μην υπάρχουν και εντυπώσεις σε σχέση με την αγορά εργασίας. Κλείνοντας έτσι σιγά σιγά το κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο των εργασιακών, αλλά και των συντάξεων, δηλώσατε ότι με βάση κάποιους επανυπολογισμούς από 1η-1η του 19, κάποιες χιλιάδες συνταξιούχων θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους. Θέλετε λίγο να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ποιους αφορά καταρχάς? Είναι 500.000 συνταξιούχοι. Είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι λίγοι. Είναι 500.000 συνταξιούχοι αυτοί οι οποίοι πρόκειται να δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Αυτό γιατί έλεγε ο νόμος, ο 4387, ο ασφαλιστικός νόμος, έλεγε ότι όλες οι συντάξεις επανυπολογίζονται σύμφωνα με τους νέους κανόνες. Mm-hmm. Η σύνταξη η οποία προέκυπτε διαμόρφωνε μια προσωπική διαφορά. Δηλαδή, αν η σύνταξη που προέκυπτε έλεγε ότι θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή που λάμβανε συνταξιούχε πριν το Μάιο του 16, αυτό το κομμάτι το θετικό θα πρέπει να αρχίσει να το λαμβάνει από 1η-1η του 19 και αυτοί θα το λάβουν κανονικά. Αυτό έχει μια αξία, γιατί είναι ένα σημαντικό πλήθος συνταξιούχων που θα δουν σιγά σιγά αυτές τις αυξήσεις τους να υπάρχουν. Αφορά κυρίως παλιούς συνταξιούχους του ΙΚΑ. Δύο επιπλέον ερωτήματα. Τι γίνεται με τον κατώτατο μισθό, τι θα πρέπει δηλαδή να κρατήσουν οι εργαζόμενοι για το τι μέλη γενέστε και κατά πόσο ρεαλιστική είναι η 13η σύνταξη, την οποία έχουμε αρχίσει και ακούμε όλο ένα και πιο συχνά από στελέχη της κυβέρνησης. Για τον κατώτατο μισθό, το βασικό είναι ότι από την πλευρά μας είχαμε πει εξ αρχής ότι θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, που το θεωρούμε και βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη. Δηλαδή, η δικιά μας προσέγγιση, και εκεί αντιπαρατίθενται τα δύο σχέδια. Αυτό που αντιπαρατίθενται τα δύο σχέδια με την αξιωματική αντιπολίτευση είναι καλό. Κατά τη γνώμη μου, είναι καλό ότι στα εργασιακά είναι διακριτές οι θέσεις, mm-hmm. γιατί επιτρέπουν και μία επιλογή από τον πολίτη με μία σαφήνεια περί του πολιτικού περιεχομένου. Γι' αυτό το επαναφέρω. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη, η ενίσχυση της παραγωγικότητας δηλαδή, θα επιτευχθεί μέσα από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, και λέμε με δύο τρόπους. Οι συλλογικές συμβάσεις είναι το νούμερο ένα, γιατί επιτρέπουν αύξηση των μισθών σε όλη την κλίμακα, άρα όχι μόνο σε αυτούς που λαμβάνουν τον κατώτατο, και η αύξηση του κατώτατου, ο οποίος είναι παγωμένος από το 2012 σε χαμηλό επίπεδο, ώστε να δοθεί όθηση για να αρχίσουν να ανεβαίνουν στη συνέχεια και οι υπόλοιποι. Η τεχνική προεργασία έχει ξεκινήσει. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Οι πρωτοβουλίες θα ληφθούν εντός του 2018, άρα μετά την έξοδο από το πρόγραμμα ξεκινάμε τις σχετικές διαδικασίες. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει να έρθουν διάφορες μελέτες από φορείς. Έχει σχηματιστεί ήδη μια ομάδα τεχνική, η οποία θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις και τα επίπεδα που μπορεί να γίνει αυτή η αύξηση. Κουβέντα με τους κοινωνικούς εταίρους, την έχουμε ξεκινήσει, αλλά πρέπει να τη συνεχίσουμε. Και θα δούμε μέσα στις πρωτοβουλίες, δηλαδή εντός του 2018, και θα δούμε το. Όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται, εφόσον είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν θα μπορούσε να έχει έρθει νωρίτερα? Όχι, δεν θα μπορούσε να έχει έρθει νωρίτερα, διότι ήδη ο νόμος, όπως είχε. Ο συγκεκριμένος νόμος είναι του κυρίου Βρούτση, όπως είχε θεσπιστεί το 2013, έλεγε ότι δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή πριν από το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Μάλιστα. 13η σύνταξη. 13η σύνταξη, αυτό μόνο σε ό,τι αφορά το επίπεδο της ΦΑΠΑΞ παροχής, έτσι, να το διευκρινίσω σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση έχουμε πει πως κάθε περιθώριο που δημιουργείται στο τέλος της χρονιάς για να δίνεται το κοινωνικό μέρισμα, αυτό επιστρέφεται στην κοινωνία. Το είδαμε πέρυσι, που δόθηκε με έναν, νομίζω, πολύ δίκαιο τρόπο σε όσους συμπολίτες μας είχαν ανάγκη, ότι υπερεύει, να πούμε, το στόχο. Το είδαμε και πρόπερσι, που το δώσαμε στοχευμένα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Πέρυσι, μάλιστα, δώσαμε και τις παρανόμως παρακρατηθήσεις εισφορές υγείας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, επεστράφησαν στους συνταξιούχους. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω πως ό,τι περιθώριο έχουμε δημοσιονομικό, έχουμε αποδείξει ότι το γυρνάμε στην κοινωνία. Έχει πέσει και μία λίγο πιο προσωπική ερώτηση, κυρία Υπουργέ. Ένα πολύ μεγάλο βάρος στα δικά σας χέρια, ακριβώς επειδή πολλοί θεωρούν ότι η τύχη των συντάξεων, αν τελικά θα περικοπούν ή όχι, ανάλογα με την πορεία των στόχων, θα κρίνει και την ημερομηνία των εκλογών. Νομίζω πως αυτό είναι ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο. Δεν μπορεί κανείς να το δει έτσι ατομικά. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι συντάξεις, όμως. Είναι πολύ ευαίσθητο. Είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα που υπάρχουν, διότι αφορά έναν κόσμο ο οποίος στην πραγματικότητα
αφού έχει δουλέψει, έχει σφαίρει, περιμένει στη συνέχεια αυτή την ανταπόδοση από τους κόπους του και από αυτά που εισέφερε σε όλη την ενεργό ζωή του. Και ταυτόχρονα είναι και ένας πληθυσμός ο οποίος από εκεί έχει να περιμένει προκειμένου να στήσει τη ζωή του. Έτσι. Άρα δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να απαξιώσω αυτή τη σημασία που έχει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι κάνουμε εκείνες τις παρεμβάσεις οι οποίες σιγά σιγά ανακουφίζουν τους συνταξιούχους, σιγά σιγά θέλει χρόνο, δεν είναι εύκολο. Ξαναλέω ότι το επίπεδο των συντάξεων στη χώρα δεν είναι επαρκές. Όμως υπάρχει η πρόνοια σιγά σιγά να αυξάνονται. Το παράδειγμα με τις 500.000 του 19 είναι ένα παράδειγμα που αρχίζει να δείχνει τη δυναμική. Και το πιο θετικό ίσως είναι ότι βλέπω το ασφαλιστικό σύστημα δημοσιονομικά να είναι πια πάρα πολύ σταθερό. Αυτό επιτρέπει να κάνεις διαρκώς διορθωτικές παρεμβάσεις, θετικές παρεμβάσεις κτλ. Την ίδια στιγμή, βέβαια, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία το τι συμβαίνει με την ανεργία, το τι συμβαίνει με την αγορά εργασίας, το τι συμβαίνει με την αδήλωτη εργασία. Όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Μια χώρα με πάρα πολύ υψηλή ανεργία θα έχει θέματα και στο ασφαλιστικό της. Μια χώρα με υψηλή αδήλωτη εργασία θα έχει θέματα και στο ασφαλιστικό της. Όλα με έναν τρόπο αντανακλούν σε αυτό. Ταυτόχρονα, αν το δει κανείς θετικά, το γεγονός ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ πάνε πολύ καλά, δείχνει μάλλον και τη θετική ροπή που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Δηλαδή ότι μειώνεται η ανεργία και μειώνεται και η αδήλωτη εργασία. Άρα, μένουμε στην αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι τελικά μάλλον δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. Νομίζω πως μας επιτρέπεται σχετική αισιοδοξία. Λοιπόν, κλείνοντας, να δούμε λίγο και το άλλο μεγάλο θέμα. Καθώς βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είστε υπουργός της κυβέρνησης. Η καταγωγή σας είναι από τα Γιάννητσα. Οπότε συντρέχουν πάρα πολλοί λόγοι να ζητήσω το σχόλιο σας. Πολιτικά, βλέποντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικό σας εταίρο να προσέρχεται με εντελώς διαφορετική, την άκρως αντίθετη θέση του ίδιου του Έλληνα, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Εξωτερικών αναφορικά με το ονοματολογικό, και σε κοινωνικό πια επίπεδο οι διαμαρτυρίες πολιτών, οι συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια πολιτών που παρακολουθούμε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα μέρα παραμέρα να διοργανώνονται, εάν πρόκειται συνολικά για ακροδεξιούς και φασίστες ή αν υπάρχει και ένα ποσοστό κόσμου που εν πάση περιπτώσει διαμαρτύρεται γιατί νιώθει αδικημένος ή νιώθει ότι προσβάλλεται από αυτή τη συμφωνία. Η εκτίμησή μου είναι πως οι αντιδράσεις αυτές είναι συντριπτικά μειοψηφικές. Υπάρχουν και σε μια δημοκρατία από τη στιγμή που δεν πρόκειται για εκρήξεις έτσι, εθνικισμού είναι αποδεκτές και επιθυμητές. Αυτό είναι και όλο το νόημα της δημοκρατίας. Κατανοώ ότι στο ζήτημα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στο Βορρά. Το ξέρω και προσωπικά. Νομίζω όμως ότι όποιος έχει ανοιχτά αυτιά και ακούσει προσεκτικά τη συμφωνία και δει ποια ήταν η θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων το 2008 και μετά, θα δει πως πρόκειται για μια συμφωνία που τηρεί απολύτως την εθνική γραμμή στο ονοματολογικό. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία. Σύνθετη σημαίνει να έχει τον όρο Μακεδονία μέσα. Έτσι. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, δηλαδή και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Αυτό λέει η συμφωνία, αυτό έλεγε η εθνική μας γραμμή από το 2008 και μετά, την οποία δεν κερδίζαμε. Εν προκειμένου, βρέθηκε και ένας λογικός ηγέτης από την άλλη πλευρά και επήλθε αυτή η σύμπτωση. Ταυτοχρόνως, νομίζω πως κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή ανεβάζουμε τον πήχη πιο πάνω από την εθνική γραμμή, καθότι υποχρεώνεται η άλλη χώρα στη συνταγματική αναθεώρηση. Μήπως όμως... Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μείζον ζήτημα στο οποίο θα υποχρεωθεί Βεβαίως, η άλλη και χώρα. Το πρόκειται για τεράστια αλλαγή. Η ελληνική κυβέρνηση εδώ όμως δεν μειώνει τον πήχη ο κυβερνητικός σας εταίρος. Εδώ απειλεί και επαναλαμβάνει με ρήξη της κυβέρνησης. Ο κύριος Καμένος είχε από νωρίς πει την διαφωνία του σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η κυβερνητική συμμαχία αυτή είναι μια κυβερνητική συμμαχία συγκεκριμένου περιεχομένου. Ναι. Έτσι, και έξοδος άλλα από τα θέματα μνημόνια, είχατε να συμφωνήσετε τότε. Για τη μετώπιση της διαφθοράς. Αυτά τα δύο, αλλά και ολοκλήρωση της θητείας και αυτή την δέσμευσή του στο να σταθεί στην κυβερνητική συμμαχία μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας την επανέλαβε και πρόσφατα. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη διάσταση. Μα είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το οποίο απολύτως, μπορεί αλλά να παραμένει Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Απολύτως μπορεί να παραμένει. Είναι ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, είναι μια συμφωνία συγκεκριμένη, η οποία έχει ένα χρονοδιάγραμμα για τη θέση της σε ισχύ. Έχουμε ένα κυβερνητικό εταίρο, ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις σε επιμέρους ζητήματα, σε συγκεκριμένα ζητήματα, και έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Δεν νομίζω πως θα υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα καλά μαζί μας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.